ευχαριστώ πάρα πολύ. Λατινένιος δίσκος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ κοντά μου. Συνεργάτες, φίλοι, οικογένεια. Είμαστε συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι ελπίζω να ανταπεξέρχομαι στις προσδοκίες αυτών των ανθρώπων και στους συνεργάτες μου και στην οικογένειά μου και στους φίλους που παρευρέθηκαν εδώ. Που κάνουν πραγματικότητα το όνειρό μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχουν στη ζωή μου και ζούμε πράγματα και ανθρώπινες στιγμές, γιατί εκτός από το αποτέλεσμα παίζει ρόλο και οι στιγμές που ζεις. Αυτές οι στιγμές για μένα θέλουν να έχουν ρομαντισμό, ειλικρίνεια, αγάπη, ταπεινότητα, για να θυμόμαστε τις αναμνήσεις, γιατί μπορεί να μην έχουμε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό στο μέλλον, αλλά αυτό που θα μας κάνει να νιώσουμε η στιγμή, αυτό είναι που θα μείνει. Αυτό εγώ θέλω να κρατήσω. Ελπίζω να σας αρέσει όλο αυτό το... Όλοι τονίζουν το πόσο πολύ δουλεύεις και έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάει η δουλειά. Δεν σταματάω ποτέ να δουλεύω. Απαιτώ και από τους συνεργάτες μου να δουλεύουν και όπως και αυτή είναι απαιτητική προς τα μένα. Είναι ένα αλυσβερίσι, αυτά τα συναισθήματα είναι ένα αλυσβερίσι συναισθημάτων το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Υπάρχουν και τσακωμοί, υπάρχουν και εντάσεις, υπάρχουν και αγάπες, υπάρχουν έντονα συναισθήματα, αλλά μέσα από έντονα συναισθήματα μπορείς να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο αφορά τον κόσμο. Γιατί πάνω απ' όλα η διασκέδαση και η μουσική είναι το νούμερο ένα πράγμα στην κοινωνία μας ώστε να επηρεάζει την ψυχολογία ενός ανθρώπου. Καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό απαιτούμε να δείχνουμε σεβασμό και ταπεινότητα. Σε αγχώνει κάθε φορά που κυκλοφορείς νέα σου δουλειά? Ορίστε. Κάθε φορά που κυκλοφορείς νέα δουλειά σε αγχώνει, αν ο κόσμος θα την αγκαλιάσει? Σίγουρα, αλλά το ταξίδι για μένα μετράει. Οι στιγμές που ζούμε με τους συνεργάτες και με τους φίλους. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα συνολικό. Οπότε όλοι μαζί πορευόμαστε. Εγώ είμαι ένας ερμηνευτής. Έχω γράψει και κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βάζω τη φωνή μου κατά κύριο λόγο σε ανθρώπους που γράφουν κομμάτια, μουσική και στίχο, που επιλέγουν και αυτοί και εγώ να κάνουμε ένα ταξίδι με τα τραγούδια. Ελπίζω να τα αγαπάει ο κόσμος. Θα δίνω την ψυχή μου για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ να μην δημιουργώ. Σαν παιδί, λες και είναι τα παιδιά σου, μιλάς. Όταν είσαι στεναχωρημένος, όταν είσαι χαρούμενος. Πότε ξέρω, ξυστή, μπορεί να γράψω όταν είμαι και στο αμάξι και οδηγάω. Δεν μπορώ να είναι κάποια. Έχει πατήσει την τοπογράφηση να κάνει το τέρμα. Και έχει τύχει να μην έχω και μπαταρία στο κινητό. Τέλειο. Και να το έχω στο μυαλό μου αυτό που έγραψα. Οπότε. Σε ποιο τραγούδι είναι αυτό? Στο Τι Να Το Κάνω που το γράψα μαζί με τον Λευτέρη τον Κιντάτορ. Καταλαβαίνεις από την αρχή στο στούντιο ότι κάτι θα γίνει επιτυχία? Ποτέ δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία περίμενα να κάνουν μεγάλη επιτυχία και κάποια άλλα που δεν περίμενα και κάνουν μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει. Εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω την ψυχή μου και τη ζωή μου όλη σε αυτό που κάνουμε. Είναι η δουλειά μου, είναι η αγάπη μου, είναι το μεράκι μου και αν σταματήσω κάποια στιγμή να δημιουργώ, δεν ξέρω τι θα πάθω. Να σου πω, πριν είπες. Για μένα είναι το καλύτερο πράγμα. Ορίστε. Η αποτυχία σε τρομάζει. Όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου και δίνεις την ψυχή σου σε αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα είσαι ικανοποιημένος μέσα σου, γιατί από μέσα μας ξεκινάνε όλα, από το μυαλό μας ξεκινάνε όλα και ο κόσμος στην ειλικρίνεια νομίζω ότι την αντιλαμβάνεται. Είναι ο καλύτερος κριτής και ποτέ δεν κάνει λάθος. Προηγουμένως είπες ότι... Θα το ζήσω όλο αυτό σήμερα. Ο ένας τον άλλον, ο καπελώνε... Όταν ήμουν μικρό παιδί ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι σε ένα τόσο όμορφο χώρο με όλους αυτούς τους φίλους, συνεργάτες και την οικογένειά μου. Ήταν ένα όνειρο άπιαστο για μένα. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή, επειδή είναι η πρώτη απονομή πλατινένιου δίσκου που κάνω, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι ο πρώτος πλατινένιος? Όχι. Είναι η πρώτη απονομή πλατινένιου. Πλατινένιους έχω κι άλλους, αλλά απονομή είναι η πρώτη απονομή που κάνω. Στην εταιρεία μου, με την εταιρεία μου την Panic, που πραγματικά είναι η δεύτερη οικογένειά μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχουν στη ζωή μου. Να σου ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως είπες ότι είσαι με τους συνεργάτες απαιτητικός. Ναι. Στους συνεργάτες σου ανήκουν και τα αδέρφια σου. Μου, εκεί είσαι απαιτητικός ή... Είναι οι πιο πολύτιμοι συνεργάτες μου τα αδέρφια μου, γιατί είναι η ψυχολογία μου και η δύναμή μου και ο πυρήνας μου. Παραμένεις μαζί τους απαιτητικός, θέλω να πω, ή είσαι λίγο πιο... Ξέρεις τι, απαιτήσεις έχουμε όλοι από ανθρώπους. Το θέμα είναι αν ο άλλος ο άνθρωπος θέλει να σου δώσει πράγματα, τότε αυτό θα εκτιμηθεί. Αν δεν θέλει να σου δώσει πράγματα, δεν έχω και απαιτήσεις. Okay. Είναι δύσκολο όμως, επειδή είναι, ξέρεις, οικογενειακές σχέσεις, πώς μπλέκεται το επαγγελματικό μέσα σε αυτό? Εγώ αυτό το όνειρο που έχω στο μυαλό μου να κάνω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που αυτό που κάνω εγώ είναι για δικό τους όνειρο, για τη δικιά τους καριέρα. Οπότε αυτά τα πράγματα όταν δέσουν μπορεί να γίνει κάτι πολύ όμορφο. Και αν ο κόσμος αυτό το αγαπήσει και το καταλάβει, τότε θα είναι από το Θεό κάτι συγκλονιστικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ο Θεός μου δώσε αυτή τη στιγμή τη δύναμη και την αγάπη και τη δύναμη να κάνω μια γιορτή με συγγενείς, φίλους και συνεργάτες μαζί.
Τα επαγγελματικά κμάζουν ασυστόλως. Τα προσωπικά, κύριε Αργυρέ. Τα προσωπικά είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είδε, σε βάλα το κύριο μπροστά όμως. Γιατί μέσα από τα προσωπικά μπορείς να βγάλεις και δημιουργία. Αλλά όταν υπάρχει μια ισορροπία μέσα αυτό το. Μέσα αυτές τις δύο καταστάσεις. Οπότε προσπαθώ τα προσωπικά να τα προφυλάσω ώστε να μπορέσω να τα αποτυπώσω και όλα σε τραγούδια. Γιατί όταν τα δείξω, ενδεχομένως σε κάποιες στιγμές ζωής μου μπορεί να έχω κάποια πράγματα για κάποιες σχέσεις, όταν τα δείξω το κεφάλι μου θα απορροφήσουν άλλες καταστάσεις, τις οποίες δεν θέλω να μπω. Για μοίρασου λίγο μαζί μας αυτό. Σου χρεώνουν κοπέλες, ναι. Είτε που παίζουν σε βίντεο κλιπ. Οι δημοσιογράφοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και έχω άριστη σχέση. Σε έχει ενοχλήσει εσένα αυτό, γιατί έχεις πίσω και μια οικογένεια. Δεν με ενοχλεί, όχι. Δεν με ενοχλεί γιατί, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος αν θέλει να γράψει κάτι, η κακεντρέχεια με ενοχλεί. Απλά αξιστεί, έχω επιλέξει να. Στην κακεντρέχεια τουλάχιστον να κρατάω μια απόσταση. Κωνσταντίνε Αργυρέ, για πες μου λίγο το σκηνικό που βίωσες εκεί στα social τα media, ναι. Με την κοπελιά που ισχυριζόταν ότι μιλούσε μαζί σου, ναι, ναι. Και είχε βάλει τη φωτογραφία σου. Έχει γίνει. Τι έγινε με αυτό? Είχε βάλει τη φωτογραφία μου στο Instagram, στο δικό της, σε ένα προφίλ τέλος πάντων, και συνομιλούσε με ανθρώπους, με διάφορους ανθρώπους τέλος πάντων. Αυτό εμένα με πείραξε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι, δεν μπορούσα να το. Δηλαδή να. Προσπαθούσαν οι συνεργάτες με να τη στείλουν κάποια μηνύματα. Συνέχισε να το κάνει. Σε τρόμαξε αυτό? Με τρόμαξε γιατί ξέρει, ο κόσμος που δεν ξέρει την αλήθεια, ίσως να ξέρει. Αν και δεν πήρε μεγάλη έκταση, ευτυχώς. Ναι. Γιατί οι συνεργάτες μου προσπαθήσαν να είναι άμεσοι στην. Επίλυση του τέλος πάντων. Όχι, δεν έχουμε κοινωνικά νομικά. Δεν χρειάζεται νομικά. Πιστεύω το κατάλαβε και ελπίζω η κοπέλα αυτή που μπορεί να το κάνει, το αγόρι που μπορεί να το κάνει, να είναι εδώ μαζί μας. Είναι αγαπημένο. Σουρεάλ θα ήταν αυτό. Είναι εδώ μαζί μας και να χαρεί, ας πούμε, έτσι όπως χαιρόμαστε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου. Ετοιμάει το γεγονός ότι είστε εδώ κοντά μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.